Πάμε να δούμε Παρθένους, που νομίζω ότι έρχεται ένας μήνας πραγματικά θετικός, που μπορείτε να το ρίξετε έτσι λίγο έξω και μάλιστα χωρίς τύψεις, να βρείτε χρόνο να χαλαρώσετε λίγο, να διασκεδάσετε, να ταξιδέψετε, να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας, με τα προσωπικά σας, με τα ερωτικά σας, με τα παιδιά. Αν είστε γονείς ή αν είστε σε φάση που μπορεί οι γυναίκες του ζωδίου να... πώς το λένε? Να τι? Να είναι, ας πούμε, να περιμένουν ένα παιδί. Α, ναι. Ωραία. Μια να είναι σε φάση εγκυμοσύνη δηλαδή. Μα τι έπαθα. Λοιπόν, οπότε το κομμάτι που αφορά προσωπική ζωή, σχέσεις, ερωτικά, φλερτ και από την άλλη πλευρά το παιδί... είτε είπαμε είστε γονείς, είτε περιμένετε, είτε θέλετε να αποκτήσετε, οπότε κάνετε ίσως μια έρευνα πάνω στο θέμα, μια προσπάθεια, προβλήματα ή προσπάθεια, όλα αυτά μπορούν να κυλήσουν πάρα πολύ καλά μέσα στο Φεβρουάριο και ιδιαίτερα μετά τις 14 του μηνός φαίνεται ότι φεύγει και μια πίεση, ένα ψυχολογικό, έτσι, ένα στρεσάρισμα που μπορεί να υπήρχε το προηγούμενο διάστημα και τον Ιανουάριο δηλαδή. Με κάποιο τρόπο νιώθω ότι αρχίζετε λίγο να χαλαρώνετε. Μπορεί να υπήρχε μια κατάσταση κάπως πιεστική, είτε στα οικονομικά, είτε σε θέματα που αφορούν την υγεία. Κάτι τέλος πάντων το οποίο να σας ζόρισε στο ξεκίνημα της χρονιάς και αυτή η συνθήκη φαίνεται ότι διαφοροποιείται από τα μέσα του Φεβρουαρίου και έπειτα.